Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Στάθη Ρούσο, ο οποίος ασφαλώς θα είναι στο μάτς της Δευτέρας και δεν ξέρω αν έχει και κάποια ενημέρωση να μας δώσει. Καλησπέρα, κύριε Ρούσο. Καλησπέρα, κύριε Θεοφόπουλε. Τι γίνεται με τα εισιτήρια, να μείνει τίποτα ή... Μπα, δεν πιστεύω να μείνει. Τώρα ό,τι άλλος έχουν μείνει καμιά 600-650 εισιτήρια, έχουν τώρα 3 μέρες. Αύριο Μεσολαβήτη η αργία της 23 Μαρτίου. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι θα γίνει sold out. Και πιστεύω το πάλι είναι μικρό για αυτό το παιχνίδι. Να έχουμε πολλά sold out. Φέτος είναι κάτι το οποίο νομίζω σας χαροποιεί από την άλλη και από την άλλη σας γεμίζει και με ευθύνη και με υποχρέωση και εν όψη της επόμενης σεζόν και των play-off φυσικά που έρχονται στην πορεία. Φυσικά έχουμε πολλά sold out. Βέβαια η ομάδα, η πορεία της ομάδας έως τώρα είναι άκουσα ικανοποιητική. Πιστεύω δεν μπορούσα να περιμένουν κάτι καλύτερο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Πιστεύουμε την ομάδα, πιστεύουμε τον προπονητή, πιστεύουμε τους παίχτες και πιστεύουμε ότι στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση των play-offs, θα είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, εντάξει, για το γεμάτο Αλεξάνδριο. Αυτό είναι λίγο πολύ κάτι αναμενόμενο. Το έχουμε δει να συμβαίνει πάμπολες φορές στο παρελθόν. Το βλέπουμε να συμβαίνει φέτος. Ξέρετε τι δείχνει, νομίζω, και θα συμφωνήσετε μαζί μου, το πόσο έχει αλλάξει ο Άρης και το πόσο έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το ότι περίπου 300 άτομα έκαναν μια εντυπωσιακή κερκίδα στην Πάτρα πριν από λίγες μέρες, κύριε Ρούσο. Έφυγε πολλοί κόσμος από Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από όλη την Νότια Ελλάδα και έκανε μια κερκιδάρα στην κυριολεξία στην Πάτρα σε αυτό το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Η αλήθεια είναι ότι στην Πάτρα κερκίδα ήταν κερκίδα που δεν την είχαμε ζήσει τα τελευταία 10 χρόνια σε παιχνίδι εκτός έδρας εντός των ελληνικών συνόρων. Θέλω να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια ο πασκετικός Άρης χτίζει κάθε μέρα που περνάει και κάθε αγωνιστική τη σχέση του με τον κόσμο και προσελκύει τον κόσμο, γιατί δίνει ότι είναι ένα υγιές κομμάτι. Ο Αριανός είναι ούτως άλλως διψασμένος, ο Αριανός κόσμος είναι ούτως άλλως βασκετικός. Εμείς μάθαμε τον πάση στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα πάντοτε υπήρχε αυτή η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του Αριανού φιλάθλου με το μπάσκετ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την περσινή και πέρσι ήμασταν πολύ καλά. Ναι. Αν θυμάστε και πέρσι είχαμε κάνει, όταν λέω πέρσι ήταν την προηγούμενη σεζόν, ναι, είχαμε κάνει high score στα διαρκείας. Ο κόσμος του Άρη είναι δίπλα. Ναι. Εννοείται. Περιμένετε έτσι κι εσείς, φαντάζομαι, το παιχνίδι της Δευτέρας. Προμηνύεται μια πολύ όμορφη μπασκετική βραδιά κόντρα σε ένα πολύ δυνατό αντίπολο και είναι και μια ευκαιρία για τον Άρη να τεστάρει τις δυνάμεις του εν ώψη και των play-off κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Εντάξει. Είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι μια ακόμα ευκαιρία. Ο Άρης φέτος, ειδικά στο γήπεδό μας, είχαμε μόνο μια ήττα στην αρχή της περίοδου και με μια πολύ σημαντική απουσία τότε, ναι, είναι ένα κρίσιμο τεστ και από εκεί και πέρα θα κατεβεί να παίξει η ομάδα και πιστεύω ότι τότε θα κερδίσουμε εμείς. Λέω πάντοτε ότι ο κόσμος του Άρη, κύριε Ρούσο, χρειάζεται να βλέπει σε όλα τα τμήματά του, είτε είναι η ΠΑΕ είτε είναι η ΚΑΕ, να βλέπει προσπάθεια και να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ένα όραμα και μια προοπτική. Και με το που το είδε αυτό, αμέσως συσπυρώθηκε γύρω από αυτή την προσπάθεια και δείχνει τη δυναμική του. Και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ και τα τελευταία χρόνια, γιατί και εσείς κάνατε μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια την προηγούμενη τριετία πριν την έλευση του κυρίου Λάσκαρη, το εκτίμησε στο μπάσκετ και αποτελεί και οδηγό και για το ποδόσφαιρο. Αποτελεί οδηγό για οτιδήποτε στον κόσμο αυτό εδώ πέρα, η προσπάθεια. Παντού πρέπει να προσπαθούμε και για μας η πολύ μεγάλη μας επιτυχία της προηγούμενης διοίκησης και από αυτούς που συνεχίζουν από την προηγούμενη διοίκηση είναι το 99 και η έλευση του Νίκου του Λάσκαρη, της οικογένειας Λάσκαρη, γιατί για να αυτή και η οικογένεια Λάσκαρη πρέπει να το σκεφτούν και να το καταλάβουν όλοι ότι είδαμε κάτι τι ήταν. Ναι. Νιώθω ώρες, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, ότι δεν ξέρω, δεν σας έχουν πιστώσει το credit που σας αναλογεί ενδεχομένως από αυτή την προσπάθεια που έχετε κάνει. Δεν χρειάζεται και από πού μας πιστώσουν credit. Εμείς αδιανοί μας τους άλλους και δουλεύουμε για το καλό του Άρη. Δεν το κάνουμε για να πιστωθούμε κάτι. Ναι. Εμείς αυτή τη δουλειά που κάνουμε, την ασχόλησή μας με τον Άρη, είναι ευχαρίστησή μας. Δεν το κάνουμε για να πιστωθούμε, δεν περιμένουμε κάτι. Αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, το κάνουμε και το κάνουμε με πολύ λίγα λόγια και με πάρα πολλές πράξεις.
Ναι. Πείτε μας και κάτι άλλο, γιατί είναι και το αντικείμενό σας ως φοροτεχνικός, το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα. Διαβάσαμε και με πολύ μεγάλη έτσι, ικανοποίηση ότι απελευθερώθηκαν οι λογαριασμοί όψεως στις Παϊάρες μετά από πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι, εδώ και λίγα 24 ώρα. Ναι, αποδεσμεύτηκαν με μερικός λογαριασμός της ΚΑΕ. Αυτή είναι μια επιτυχία που είχε ξεκινήσει από τη δίκη του Αρβανίτη, γιατί είχαμε, αν θυμάστε καλά, πριν από 3 χρόνια καταφέραμε το χρέος τότε που τούμπουμε στο 99, το είχαμε κάνει 90 δόσεις, όταν ακόμα δεν υπήρχαν 100 δόσεις για το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Αν το θυμάστε αυτό. Ναι. Εκεί υπήρχε μια διάταξη που έλεγε ότι αν αποπληρωθεί το 25% των δόσεων, θα απελευθερωθούν μερικώς, θα γίνει μερική άρση της απαγόρευσης που είχαμε. Τώρα με την έλευση του είχαν πληρωθεί μισές δόσεις περίπου μέχρι να δει ο καινούριος επενδυτής. Από τότε που ήρθε έχουν πληρωθεί όλες οι δόσεις κανονικά, είμαστε φορολογικά ενήμεροι στην εφορία και καταφέραμε και αυτό. Και αυτό είναι πολύ καλό και για την ομάδα Άρης, και τον ίδιο το Λάσχαρη. Ναι. Ότι έγινε και αυτή, επιτεύχθηκε αυτή η άρση της απαγόρευσης που είχαμε. Αυτό πρακτικά σημαίνει βέβαια ότι μπορείτε να κάνετε ελεύθερα συναλλαγές ως ΚΑΕ Άρης. Πρακτικά σημαίνει θα βρούμε στην πορεία πρακτικά τη στιγμή. Γιατί Άρης είμαστε εμείς, εδώ γίνεται, δεν ξέρουμε πού να χαρούμε και πού να συναγωγούμε. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, ενώ τα πράγματα στην ΚΑΕ έχουν πάρει το δρόμο τους, έχω την εντύπωση, εκεί που υπάρχει ένα θεματάκι και έχετε και με αυτό κάποια ανασχόληση, είναι στο ποδόσφαιρο, στην εκαθάριση. Ήδη έχω κάνει 2 μηνύματα από φίλους που θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς να μας πείτε κάτι όσον αφορά τη δημοσίευση της ανεξολογισμού εκαθάριση, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί την τελευταία φορά που σας είχαμε φιλοξενήσει, μας είχατε πει ότι είστε στη διαδικασία να το ολοκληρώσετε. Ναι, από εμάς ολοκληρώθηκε το να ολοκληρωθεί. Τώρα κάποιος υπάλληλος στο Υπουργείο έλειπε μια εβδομάδα με άδεια, αυτό είναι τελευταία νέα. Πιστεύω αυτό είναι το... Απλώς αυτά και σε ξέρετε κάτι. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά γιατί αυτά είναι λίγο και πιο επιστημονικά. Ο κόσμος του Άρη θα πρέπει να καταλάβει. Για να ολοκληρωθεί η καθάριση μιας ΠΑΕ, είτε τώρα μιλάμε για ΠΑΕ, αλλά για μια ανώνυμη εταιρεία, για να κλείσει μια εταιρεία, γιατί αυτό σημαίνει η καθάριση. Να ολοκληρωθεί η καθάριση μείνει στην ουσία το ουσιαστικό, το τυπικό τέλος μιας εταιρείας. Ναι. Θα πρέπει να πουληθούν, αυτό που θα πρέπει να γίνει σίγουρα, θα πρέπει να πουληθούν, να εκποιηθούν, να μεταβαστούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Εμείς έχουμε το θέμα του Ρησίου, που αυτό είναι η μόνη εκκρεμότητα που... Τώρα αυτό πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τρόποι που εντάξει δεν είναι ούτε αν τους λέμε, είναι πράγματα που τα κοιτάμε. Ναι. Αν δεν πουληθεί το ορίσιο δεν μπορεί να κλείσει η εταιρεία. Ναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το νομικό τμήμα ούτε με το λογιστικό τμήμα. Αυτό έχει να κάνει είναι πράξη, είναι πραγματική εμπορική πράξη. Πρέπει να πουληθεί το ορίσιο για να μπορέσει να κλείσει το αφημί. Ναι, σωστά. Ναι, απλά ρωτάω για το προηγούμενο γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα τεχνικής φύσεως, δεν είχαν συμπληρωθεί κάποια στοιχεία. Όλα αυτά δηλαδή μας λέτε ότι όσον αφορά το φάκελο του Άρη είναι ολοκληρωμένος, έχει υπογραφεί και είναι στα χέρια της υπευθύνου τώρα. Ναι, εκεί για να το... σωστά. Αυτά ναι, υπήρχαν είναι από την προηγούμενη διοίκηση, από την πιο προηγούμενη διοίκηση ή από την τελευταία ενεργή διοίκηση που ήταν πρωτού πέρσι ομάδα στη Γάμα Εθνική. Το λογιστήριο άλλαξε 3 χέρια γιατί ήταν 3 διοίκησεις. Κάποιοι που γνωρίζουν τον όγκο και το φόρτο της εργασίας μιας ανώνυμης εταιρείας στο λογιστικό κομμάτι, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι. Τώρα υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν θέλω να τα πω τώρα και ειδικά στον αέρα. Ναι. Απλώς αυτά, το τυπικό κομμάτι, το επιστημονικό, αν θέλετε να πείτε όσον αφορά τη δική μου δουλειά, αυτό έχει γίνει κατευθείαν, γιατί εγώ κατεβεί ο ίδιος πριν από μια εβδομάδα στην Αθήνα. Ναι. Τώρα περιμένουν. Τώρα αυτά που ακούγεται τα άλλα είναι πράγματα που... Αυτά που ακούνται από διαφόρους για την καθάριση, την ολοκλήρωση της καθάρισης, η ολοκλήρωση της καθάρισης σημαίνει ότι πρέπει να πουληθεί το ακίνητο. Ναι. Και πρέπει να γίνονται κάποια ακόμα πράγματα, απλώς αυτό που είναι πιο σημαντικό ότι πρέπει να πουληθεί το ακίνητο. Ναι. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, για παράδειγμα, φαίνεται να έχει καλή ενημέρωση ή να το έχει ακούσει από κάπου, να σας ρωτήσουμε, λέει κύριε Ρούσο, τι γίνεται για την κινητή περιουσία. Εντάξει, για την ακίνητη, για το ρίσιο, μας το είπατε και προηγουμένως. Για την κινητή περιουσία. Προφανώς αν έχει γίνει καταγραφή, τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Η κινητή περιουσία, εφόσον αυτός ο φίλος γνωρίζει, αν εννοεί το ενεργητικό, έχει γίνει πλήρη καταγραφή του ενεργητικού. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν πάλι κάποιοι συσχετισμοί μεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Αλλά αυτά, κύριε Σαββόπουλο, πιστεύω πιο πολύ κουράζουν τους ακροατές. Ωραία, ναι. Παρά τους ενημερώνουμε.
Και ένα άλλο θέμα που έχει για την καθάριση είναι ότι πρέπει να τακτοποιηθεί το δημόσιο, οι οφειλές στο δημόσιο. Που υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Αλλά αυτά θα γίνουν στην πορεία. Μάλιστα. Εντάξει, άλλωστε για το κομμάτι αυτό νομίζω ο Άρης γενικότερα έχει και ένα τετράμινο ακόμη μπροστά του, περίπου, γιατί ελέγχεται περίπου κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις του και όλα τα, και όλα αυτά. Οπότε έχετε και ένα διάστημα μπροστά σας ακόμη που, για να τα ολοκληρώσετε. Από ό,τι μας λέτε πάντως, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, τεχνικής φύσεως, λογιστικής και τα πάντα, ό,τι ήταν να γίνει, σε γενικές γραμμές έχει γίνει, όπως μας λέτε. Σε γενικές γραμμές. Τώρα, αν έχει κάποια εκκρεμότητα ακόμη που μπορεί να μας φωνάξει για να το λύσουμε, αυτό είναι κάτι που θα λυθεί όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, έτσι, όπως πολλές φορές το είπαμε. Δεν ξεχνάμε το ουσιαστικό κομμάτι. Έτσι. Το ουσιαστικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο. Ναι, σωστά. Και δεν άπτεται της τεχνικής θέσης, έχει να κάνει πραγματική πράξη. Ναι, σωστά. Εφόσον αυτά που λένε τις τελευταίες μέρες αποδειχθούν αληθινά. Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε πλέον και τη δημοσίευση τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε. Και θα ήθελα πριν κλείσουμε, επειδή γιορτάζει ο Σύλλογος αυτές τις μέρες, να μας κάνετε έτσι μια ευχή, αν θέλετε. Γενικότερα, ο Άρης κλείνει, συμπληρώνει 102 ολόκληρα χρόνια ζωής και συνεχίζει ακάθεκτος. Ελπίζω αυτό που θα ήθελα να κάνω, και επειδή είμαι και εκτός Θεσσαλονίκης σήμερα και μάλλον δεν θα ξέρω αν θα μπορέσω να προλάβω να φτώσω στη γιορτή. Βέβαια θα είναι τα παιδιά μου, γιατί αγωνίζονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ελπίζω ο Άρης να βρει το δρόμο του, και όταν λέω να βρει το δρόμο του σημαίνει να ξανάρθει στις επιτυχίες. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι και πρέπει να μην κοιτάμε φαντάσματα και να ξέρουμε ότι όσο πιο συσπηρωμένος είναι ο Ιαννός κόσμος, τόσο πιο καλό θα είναι αυτό για το μεγάλο σύλλογο που λέγεται Άρης. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ρούσο. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Για χαρά.